Είναι Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, είστε συντονισμένοι στο Ήπειρος στη Βιέννα και βλέπετε την ώρα της Ήπειρου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζω για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στην τηλεοπτική συχνότητα του Ήπειρος στη Βιέννα. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 5 παρα 10 περίπου με όλη την επικαιρότητα, την τοπική αλλά και την πολιτική επικαιρότητα έπειτα από ένα καυτό πολιτικά. Σαββατοκύριακο θα τα δούμε όλα και θα τα αναλύσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, περιμένοντας όμως και τη δική σας συμμετοχή. Το 2651-068-541-68542 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Ήπειρου στη Βιέννα. Είναι εκεί όπου μπορείτε να αναζητάτε το δημοσιογραφικό τμήμα του Ήπειρου στη Βιέννα και να μεταφέρετε σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο εσείς κρίνεται αναγκαίο. Επίσης, στη διάθεσή σας είναι και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλοι οι υπόλοιποι τρόποι επικοινωνίας που τους βλέπετε. Στο κάτω μέρος της οθόνης είναι το κινητό τηλέφωνο για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι το ωραίπειρου@gmail.com για τα email σας, αλλά είναι και η σελίδα μας στο Facebook, η ώρα της Ήπειρου με ελληνικούς χαρακτήρες. Τη βλέπετε εδώ, μπαίνετε, μας ακολουθείτε και αλληλεπιδρούμε και με αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης, μας βρίσκεται στα social media και τους λογαριασμούς του Ήπειρου στη Βιέννα. Να ζητάτε και Ήπειρου στη Βιέννα, ακριβώς όπως το βλέπετε στην οθόνη σας, Facebook X και YouTube. Στο Facebook μας βλέπετε και ζωντανά, όπως το κάνετε επίσης και στο www.epirustivienna.eu, ενώ στη σελίδα μας στο Facebook, στο κανάλι μας στο YouTube, συγγνώμη, μας βλέπετε όλες τις εκπομπές με τη δική σας άνεση και τα ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων, για να μην χάνετε τίποτα. Ένα καυτό, όπως είπα, Σαββατοκύριακο στην πολιτική επικαιρότητα, μετά και την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Μια διαγραφή η οποία μάλλον δεν ξάφνιασε, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δώσει αρκετή και αρκετές αφορμές για συζήτηση και κάπως έτσι θα πιάσουμε και εμείς το νήμα σε λίγα λεπτά, αλλά ένα Σαββατοκύριακο το οποίο επίσης τιμήθηκε η 51η επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με πορείες έτσι με μαζική συμμετοχή. Σε μεγάλες πόλεις είχαμε και μικροεπισόδια, είχαμε προσαγωγές, είχαμε συλλήψεις. Εδώ στα Γιάννενα όλα κύλησαν ομαλά ευτυχώς και ήρεμα, χωρίς να υπάρξει κάτι χειρότερο. Δεν θα χρειαζόταν κιόλας σε μια τέτοια στιγμή. Και έτσι κυλούν παράλληλα, για να το πιάσω έτσι από το πολιτικό κομμάτι, οι μέρες αντίστροφα και για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε όλα και θα τα σχολιάσουμε τα επόμενα λεπτά, ξεκινώντας όμως όπως και κάθε μεσημέρι με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για να πάρουμε μία γεύση από τις κυριότερες ειδήσεις έτσι όπως τις έχουν καταγράψει τα πρωτοσέλιδα, οι μεγαλύτερες εφημερίδες για σήμερα. Ξεκινάμε με τα νέα, με την εφημερίδα Τα Νέα, η οποία όπως είναι αναμενόμενο και νομίζω όπως και όλα τα πρωτοσέλιδα που θα δούμε στη συνέχεια, αναφέρονται προφανώς στο παρασκήνιο στη Νέα Δημοκρατία. Μετά τη διαγραφή Σαμαρά, λοιπόν, μοιράζεται ξανά η δεξιά τράπουλα το παρασκήνιο των διεργασιών. Πώς πάρθηκε η απόφαση στο Μαξίμου, οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ο παράγων Κώστας Καραμανλής στην εξίσωση, τι κλίμα επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Να πω ότι ο Κώστας Καραμανλής είναι το πρόσωπο ουσιαστικά που προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς, που πρότεινε με συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Βήμα, ως το πρόσωπο που θα αναλάβει ουσιαστικά τα ηνία της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο ίδιος βρίσκεται σήμερα στα Γιάννενα, ο κύριος Καραμανλής, σε μια επίσκεψη βέβαια η οποία είχε προγραμματιστεί προημερών, όχι με την ιδιότητα του κομματικού στελέχους, ούτε με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, με μια άλλη του ιδιότητα. Είχε μια συνάντηση το μεσημέρι στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Δεν προχώρησε σε κάποια δήλωση, δεν είπε κάτι, νομίζω ήταν και αναμενόμενο λίγο πολύ. Τέλος, τα τεκμήρια, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί η εφαρμογή My Data και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις οδηγούν στην κατάργηση του μέτρου, πότε θα υλοποιηθεί η απόφαση, ποιες κατηγορίες επαγγελματιών και φορολογουμένων αφορά η κατάργηση, η επίτευξη του στόχου μείωσης της φοροδιαφυγής κατά 2,5 δις ευρώ και μείωσης της απόκρυψης ΦΠΑ σχεδόν στο μισό, θα σημάνει την αρχή της κατάργησης. Καταργούν τις θηρίδες οι ξένες τράπεζες, για ποιον λόγο οδηγούνται σε αυτή την απόφαση.
Πράσινο φως για πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, το μήνυμα Biden σε Ζελένσκι. Μόσχα, αυτό θα οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αποστολή Γεραπετρίτη για γλυπτά και κυπριακό στο Λονδίνο, με ποιους θα συζητήσει αύριο και με ποια ατζέντα. Εκλογές είπα, άλλος ένας αρνητής στην κυβέρνηση, ο νέος Υπουργός Ενέργειας δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή. Η ακροδεξιά της διπλανής πόρτας, μια παράσταση, η οποία όμως με κάποιον τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, συνδέεται με τα τεκτενόμενα. Μιλά στα νέο σκηνοθέτης Νικορέστης Χανιωτάκης. Και Πολυτεχνείο 2024, χιλιάδες κόσμου και παλαιστινιακές σημαίες. Στην απογευματινή για τη συνέχεια, καληνύχτα και καλή τύχη, κύριε Σαμαρά, όλο το παρασκήνιο της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού. Το μήνυμα αποφασιστικότητας από το Μητσοτάκη σε κάθε σχέδιο υπονόμευσης, το χρονικό της σύγκρουσης και η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου, τι θα κάνει ο Κώστας Καραμανλής και πώς διαχωρίζει τη θέση του, κορυφαία στελέχη σχολιάζουν. Γιατί το 2024 δεν είναι 1993, το δισεξαμαρτίν του Μεσίνιου και οι επόμενες κινήσεις του. Παράθυρο για επιστροφή των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο. Νέο φιάσκο από τους μετεωρολόγους με την κακοκαιρία Αλέξανδρος. Αποτύχαμε, λένε. Και είχαμε και μία παρέμβαση από τον Διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Γενικώς είναι μία από τις φορές που συχνά βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να υπάρχει μία διχογνωμία με το τι θα ισχύσει και τι όχι. Σύνταξη σε 34.500 οφειλέτες του ΕΦΚΑ με χρέη έως 30.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Οι συνήθεις επαιτειακές Μολότοφ στη χθεσινή επέτειο. Και ο Μουζακίτης στο ρεκόρ, η εθνική το καθήκον της 2-0 τη Φιλανδία. Στην εφημερίδα των συντακτών, η διαγραφή οξύνει την κρίση της Νέας Δημοκρατίας. Τα δύσκολα είναι μπροστά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνεται η επίδειξη πυγμής του Πρωθυπουργού και ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν. Πονοκέφαλος για το Μαξίμου, η πρόταση υποψηφιότητας Καραμανλή για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, τι λένε οι συνεργάτες του. 51 χρόνια από την εξέγερση του Νοέμβρη, Πολυτεχνείο, μαζικό και επίκαιρο πλήθος στους δρόμους της Αθήνας και μεγάλων πόλεων με συνθήματα για Παλαιστίνη, δημόσια παιδεία και αυταρχισμό. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταφύγιο Κασελάκη, τραγωδία στο μάτι, σκληρή αντίδραση από την Κουμουνδούρου. Φορολογικό νομοσχέδιο, χαμό στη διαβούλευση, πάνω από 850 σχόλια. Αντιπλημμυρικά έργα Αττικής, κυβέρνηση και περιφέρεια κρύβονται πίσω από το Αττικό ψαρό. Ρουκέτες εκατέρωθεν στην Ουκρανία, πράσινο φως Biden για ουκρανικές επιθέσεις με αμερικανικούς πυράβλους στο ρωσικό έδαφος. Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 20 χρόνια υποσχέσεις για την έκτη προβλήτα. Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων της εφημερίδας των συντακτών. Στον ελεύθερο τύπο για τη συνέχεια, τέλος ανοχής. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τη διαγραφή Σαμαρά 32 χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Ο Σαμαράς επιτέθηκε κατά κυβέρνησης και Μητσοτάκη, προκαλώντας την αποπομπή του. Το χρονικό της κλιμάκωσης των διαφοροποιήσεων που οδήγησαν στη ρήξη δεν τον ακολουθούν βουλευτές. Μη θεύματα τα σενάρια για πρόωρες κάλπες. Η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της με στήριξη της μεσαίας τάξης και επιμονή στις αρχές της κεντροδεξιάς παράταξης. Σύνταξη από τα 58,5 έτη με αύξηση 2,5%, 25 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να αποχωρήσουν έως το τέλος του 2024, πίνακες με όρια ηλικίας και αποδοχές για όλα τα ταμεία. Οι νέοι κανόνες για τους ιδιοκτήτες Airbnb, πώς θα επηρεαστούν οι τιμές μίσθωσης. Ο χαρτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αιγαίο που έκανε έξαλλους τους Τούρκους στο κομμάτι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Πράσινο φως Biden πριν αναλάβει ο Τραμπ, οι Ουκρανοί θα χτυπήσουν με πυράβλους στη Ρωσία. Και έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει και το βλέπουμε έτσι βγαίνοντας έξω. Θα δούμε έτσι, το είδαμε στα βουνά απέναντί μας, όπως νιώσαμε και την πτώση της θερμοκρασίας. Κοντρα νιούς το επόμενο πρωτοσέλιδο. Μονόδρομος οι εκλογές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαγραφή Σαμαρά προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στα θεμέλια της Νέας Δημοκρατίας, κομβικό σημείο των εξελίξεων, η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Όλο το παρασκήνιο της αποπομπής του πρώην Πρωθυπουργού φουντώνουν τα σενάρια για νέο κόμμα. Πολυτεχνείο, με μεγαλειώδη πορεία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 51η επέτειο. ΣΥΡΙΖΑ στην τελική ευθεία υποψήφοι πρόεδροι για τον debate της Τετάρτης. Ενδοοικογενειακή βία, άκρος ανησυχητικά στοιχεία για το τελευταίο δεκάμηνο. Κακοκαιρία Αλέξανδρος, γιατί έπεσαν έξω οι μετεωρολόγοι. Και όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα θέρμανσης, πάνω από 160.000 οι αιτήσεις. Και να κλείσουμε με την αυτεμπορική, είναι το τελευταίο πρωτοσέλιδο και για σήμερα. Χρέη μαμούθ 13 δις προπληρώνει η κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός των αποπληρωμών για το επόμενο 12μηνο, στόχος η σχέση χρέους ΑΕΠ κάτω του 150%. Η ναυτεμπορική καταγράφει όλες τις κινήσεις διαχείρισης του χρέους. Νέα Δημοκρατία, η επόμενη μέρα της διαγραφής Σαμαρά. 9μηνο, χαμένοι κερδισμένοι στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία καταγράφουν τα νέα top 10. Ενώσεις βιομηχανίας και τέταρτη επιστολή στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Ρωσία ανεβάζει ταχύτητα ως σκιώδης στόλος. Εκλογές, θα βγάλει κάλπη τη Γερμανία από το αδιέξοδο. Και στο πάνω μέρος, αυξήσεις κατώτατου βρίσκουν τείχος στα 1.200 ευρώ η μισθή. Θετικές επιδράσεις μόνο στα βασικά κλιμάκια, γιατί κρίνονται αναγκαίες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάζει σήμερα η ναυτεμπορική. Είναι τα κυριότερα θέματα από το πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας. Δεν υπήρξε πρωτοσέλιδο που να μην αναφέρεται στην διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω, κάποιοι δεν ξαφνιάστηκαν. Γενικώς είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα πόλωσης όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς είναι ότι γενικώς ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά συνολικά και για τον χώρο της δεξιάς στη χώρα, ανάλογα έτσι και με το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί δυνάμεων την επόμενη ημέρα. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα σχολιάσουμε τα επόμενα λεπτά στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, καλωσορίζοντας μέσω του Skype τον κύριο Πάνο Κολιαστάση, διδάσκοντα πολιτικής επιστήμης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είδατε αυτή τη διαγραφή. Δεν ξέρω αν είσαστε ανάμεσα σε εκείνους που εξεπλάγησαν ή σε εκείνους που το περίμεναν λίγο πολύ. Το γεγονός είναι ότι, όπως είπα και προηγουμένως, είχε διαμορφωθεί ούτως ή άλλως μία πόλωση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε όντως ότι θα έχουμε μία επανάληψη του σκηνικού του 1993, αλλά να που το έχουμε τελικά. Νομίζω ήταν μια αναμενόμενη απόφαση την πλευρά του Πρωθυπουργού από τη στιγμή που υπέστη μια τόσο ισχυρή αμφισβήτηση από τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι αλήθεια ότι η κριτική αυτή διατυπώνεται εδώ και μήνες, εφόρες της ύλης, σε όλο ένα υψηλότερους τόνους. Στη συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο και έγιναν πιο επιθετικοί, και με δεδομένο ότι καμία αμφισβητούμενη ηγεσία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσα από συνενετικές διαδικασίες, ο Μητσοτάκης ήταν υποχρεωμένος να αντιδράσει, διαφορετικά θα κλονιζόταν η θέση του, ενώ σε επίπεδο εικόνας, και θα ακύρωνε τον εαυτό του. Έτσι, προφανώς ανανεχόταν τέτοιου τύπου συμπεριφορές και τέτοιου τύπου κριτική από έναν βουλευτή του κυβερνητικού κόμματος, ο οποίος είναι ταυτοχρόνως και πρώην πρωθυπουργός. Άρα σε αυτό το πλαίσιο δεν νομίζω ότι υπήρχε εναλλακτική. Εικάζω επίσης ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, είχε επίγνωση της αιχμηρότητας των τοποθετήσεών του, άρα το σενάριο και η πιθανότητα να διαγραφεί τελικώς ήταν το πιο πιθανό να συμβεί. Υπ' αυτή την έννοια δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο τύπου έκπληξη. Σημασία, για τη γνώμη μου, έχει γιατί ο Σαμαράς προχώρησε σε αυτή την κίνηση, δεδομένου ότι γνώριζε πιθανότητα τις πολιτικές συνέπειες. Νομίζω ένας λόγος έχει να κάνει με το θυμικό του, είναι δηλαδή πιο προσωπικός, αισθανόταν ενδεχομένως παραγωνισμένος ή τέλος πάντων ότι ο Μητσοτάκης δεν του είχε επιφυλάξει τη σημασία και το ρόλο που αυτός θα επιθυμούσε. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται γενικά με τους περισσότερους πρώην πρωθυπουργούς στην Ελλάδα, οι οποίοι όταν αποχωρούν από το Μέγαρο Μαξίμου, αργά ή γρήγορα μπαίνουν στη διαδικασία να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στο πολιτικό προσκήνιο. Το είδαμε και με τον Γιώργο Παπανδρέου το 2015 και το 2021, όταν ίδρυσε κόμμα το 2015 το Κηδισό και αργότερα το 2021 διεκδίκησε πάλι την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Το βλέπουμε τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και αυτός
μπαίνει σε μια διαδικασία επιστροφής. Το βλέπουμε τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια σιωπής έχει ξεκινήσει πάλι τις δημόσιες εμφανίσεις του, και βεβαίως με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο δεύτερος λόγος για την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού νομίζω ότι είναι ιδεολογικός, υπό την έννοια ότι είναι ένας πολιτικός δεξιός, συντηρητικός, με συγκεκριμένες εθνικοπατριωτικού χαρακτήρα πολιτικές θέσεις. Βεβαίως ως πρωθυπουργός στην περίοδο 12-15 είχε επιδείξει περισσότερο ρεαλισμό και περισσότερη υπευθυνότητα και μετριοπάθεια, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής του διαδρομής παίρνει ανάλογου τύπου πολιτικές τοποθετήσεις, ανησυχεί για μια σειρά από ζητήματα, όπως λέει, και επίσης εκτιμά, νομίζω, την πλευρά του ότι και λόγω του διεθνούς κλίματος μετά την εκλογή Τραμπ και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών με την ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων σε ένα βαθμό, αλλά και λόγω της ενίσχυσης των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπικό μετά τις ευρωεκλογές, και με δεδομένη, κατά τη γνώμη του πιθανόν, την φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τη διαρροή προς τα δεξιά της, και και το σενάριο ή το ενδεχόμενο να μην έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές κάλπες, μπαίνει σε μια διαδικασία να εκπροσωπήσει το χώρο τον πιο συντηρητικό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, πολύ περισσότερο δε όταν οι αρχηγοί των κομμάτων που είναι στα δεξιά της δεν έχουν το δικό του ειδικό πολιτικό βάρος. Τώρα θα έχει, άρα αν αυτή η ανάγνωση έχει μία βάση, είναι πολύ πιθανό να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα σε μια προσπάθεια να εκπροσωπήσει τον ευρύτερο δεξιό χώρο. Τώρα αν αυτό το εγχείρημα θα έχει πιθανότητες επιτυχίας, κατά τη γνώμη μου αυτές είναι λίγες. Πρώτον γιατί το προηγούμενο πείραμα της πολιτικής άνοιξης αποδείχθηκε βραχύβιο. Δεύτερον γιατί είναι ήδη 74 ετών. Είναι μεγάλο η ηλικία. Αν και ο Τραμπ που εξελέγει πρόσφατα ήταν 78, όπως και ο Biden το 2020. Και τρίτον, γιατί πολλά από τα θέματα μιας δεξιάς ατζέντας που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, τη δημόσια ασφάλεια ή την οικονομία καλύπτονται ήδη από τον κυρία Μητσοτάκη, με την εξαίρεση βέβαια του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο οποίος έχει έναν σημαντικό συμβολισμό που υποτιμήθηκε, η αλήθεια είναι, από τον σημερινό πρωθυπουργό, και αυτό αποτυπώθηκε σε ευρωεκλογές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αρκεί για να κλονιστεί η πολιτική σταθερότητα και να αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί στη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αντιδράσεις ανθρώπων και του στενού πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και κομματικά στελέχη και ψηφοφόροι, αυτό το κρατός ιδιαίτερης σημασίας, αλλά και μερίδα του τύπου η οποία έτσι είναι φιλικά προσκύμενη προς τη δεξιά, υπάρχει γενικώς ένα κλίμα του τύπου ότι καλά κάνει και φεύγει, δεν τον θέλουμε ανάμεσά μας. Είδα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, βλέπαμε νωρίτερα, είχε τίτλο «Καληνύχτα και καλή τύχη, κύριε Σαμαρά». Και γενικώς αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Γενικώς είναι σαν να μην τον ήθελαν, οπότε δεν ξέρω και από τους ψηφοφόρους, από την εκλογική βάση ουσιαστικά της Νέας Δημοκρατίας, αν ο ίδιος επιχειρήσει την επόμενη μέρα να φτιάξει αυτό το κόμμα, έτσι, το χύψη κόμμα όπως θα ονομάζεται, δεν ξέρω και τι επιτυχία θα είχε όλο αυτό. Κοιτάξτε, είναι πολιτικά παράδοξο και πρωτόγνωρο ένας πολιτικός ο οποίος έχει συμβάλει στην πτώση της κυβέρνησης του κόμματός του πριν από 30 χρόνια. Έχει αποχωρήσει για τη δημιουργία κάποιου άλλου κόμματος. Έχει αποτύχει. Έχει περάσει μια πολιτική έρημο. Έχει επανέλθει στο κόμμα από το οποίο έφυγε. Έγινε αρχηγός του και πρωθυπουργός. Και να ξανακάνει το ίδιο πράγμα, ενώ στην ηγεσία του μέχρι πρώτην ως κόμματος Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται ο γιος του προηγούμενου αρχηγού του οποίου προκάλεσε την τόση, είναι... Δεν συμβαίνει συχνά. Δεν συμβαίνει. Είναι πολιτικά πρωτόγνωρο και παράδοξο. Δηλαδή, και δεν έχει και μια προφανή πολιτική λογική. Πέρα από την επιθυμία ενός πρώην πρωθυπουργού να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Βεβαίως δεν είναι εύκολο και θεμητό να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο δε όταν η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και από ό,τι ήταν το 1993, αλλά και από ό,τι όταν ήταν την περίοδο της ηγεσίας του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, βρίσκεται στη δεύτερη θητεία της, στη δεύτερη τετραετία, με αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχοντας κερδίσει 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές και 2 αυτοδιοικητικές τα τελευταία 5,5 χρόνια. Εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 10 μονάδες διαφορά. Πιθανότατα θα είναι πρώτο κόμμα και σε επόμενες εθνικές κάλπες. Άρα δεν είναι σαφές τι είναι αυτό το οποίο
δικαιολογεί μια κίνηση τέτοιου μεγέθους, άλλη πέρα από, από τους προσωπικούς και πολιτικούς υπολογισμούς που μπορεί να κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός προκειμένου να ξαναπαίξει ένα κεντρικό πολιτικό ρόλο. Μπορεί να έχει μια βάση αυτό που διαβάζουμε ουσιαστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σοβαρός παράγοντας, ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, αλλά για ένα σχέδιο ουσιαστικά συσπήρωσης δυνάμεων του ίδιου και του κύριου Καραμανλή, ο οποίος επανέρχεται, ήταν ουσιαστικά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν στο επίκεντρο για τις διαφωνίες που εξέφρασαν σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο ίδιος ουσιαστικά ήταν, ο κύριος Σαμαράς είναι το πρόσωπο που πρότεινε τον κύριο Καραμανλή για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξαναλέω ότι ο κύριος Καραμανλής βρέθηκε σήμερα στα Γιάννενα σε μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές μέρες, χωρίς όμως να έχει την κομματική του ιδιότητα, χωρίς την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, με εντελώς άλλη ιδιότητα που έχει να κάνει αποκλειστικά με δικές του ασχολίες. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν είπε και τίποτα σε δηλώσεις του. Γενικώς εμφανίζεται πιο συγκρατημένος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία στην κριτική που κάνουν στο Μητσοτάκη και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, αλλά υπάρχει μια διαφορά στον τόνο και στην ένταση αυτής της κριτικής. Και επίσης υπάρχει και μια διαφορά στο διατάφτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Καραμαλής θα προχωρούσε σε μια αντίστοιχη ρήξη με τον σημερινό πρωθυπουργό όπως έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Πολύ περισσότερο δε όταν ο Καραμαλής δεν είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Αποχώρησε και ο θελός από τα ψηφοδέλτια το 2023 και αυτό δεν έβλεψε την παράταξή του. Ο Μητσοτάκης επανεξελέγει με υψηλότερο ποσοστό από το 19. Συνεπώς, η επιρροή του στο ευρύτερο εκλογικό σώμα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θεωρείται ισχυρή. Βεβαίως εξακολουθεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα βαρύ πολιτικό επώνυμο και σε συμβολικό επίπεδο επηρεάζει την κομματική βάση. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτό είναι αρκετό προκειμένου να υπάρξουν εκεί μετατοπίσεις και εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί κανείς να περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Πάντως, εάν και ο Καραμαλής με κάποιο τρόπο στοιχηθεί πίσω από το Σαμαρά, αυτό σημαίνει ότι και με δεδομένες τις εχμές που άφησε τον Σαμαράς, δηλαδή θυμίζω ότι ζήτησε την αποπομπή του Υπουργού Εξωτερικών, υπέδειξε ποιος είναι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό ότι χαριεντίζεται με ηγέτες ξένων κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Κύπρου. Αυτά δεν είναι, αν θέλετε, σοβαρά πράγματα, να το πω έτσι από άποψη πολιτικής κριτικής για έναν βουλευτή ενός κυβερνώντος κόμματος, ακόμα και είναι πρώην πρωθυπουργός. Και σε κάθε περίπτωση, εάν δύο πρώην πρωθυπουργοί συμφωνούν σε κάτι τέτοιο και μάλιστα δημοσίως, ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθούν να θέσουν υπομοιρία και υποκειδαιμονία τον εκλεγμένο πρωθυπουργό. Να. Αυτό κανείς δεν θα το δεχόταν. Ούτε οι ίδιοι αν ήταν σήμερα πρωθυπουργοί. Δηλαδή, ούτε ο Κώστας Καραμαλής θα το δεχόταν αν κάποιος από το κόμμα του επιχειρούσε κάτι τέτοιο, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι αυτονόητα στην πολιτική και στη δημοκρατία. Συνεπώς, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια συνέχεια. Τώρα, εάν υπάρχουν ενδεχομένως ένα ή δύο βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να σκεφτούν να κάνουν το ίδιο με τον Αντώνη Σαμαρά, να αποχωρήσουν και να συμπράξουν μαζί τους ένα νέο κόμμα, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι, διότι οι βουλευτές κατά βάση ενδιαφέρονται για την επανεκλογή τους και την πολιτική τους επιβίωση. Δεν είναι σαφές αν ένα νέο κόμμα Σαμαρά θα είχε πιθανότητες επιτυχίας. Πολύ περισσότερο τα Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη δύναμη και με αυτό που έγινε ενδεχομένως αυξήσει και τη συσπήρωσή της, υπό την έννοια ότι τυχόν κυβερνητική αποσταθεροποίηση θα σημαίνει και γενικότερη πολιτική αστάθεια. Και υπ' αυτή την έννοια δεν είμαι βέβαιος ότι κάποιοι θα επιχειρούσαν κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και αν γινόταν, οι όποιες απώλειες θα είναι απειροελάχιστες και δεν θα κόστιζαν στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία ουσιαστικά. Και έτσι ανοίγεται και άλλο ένα κεφάλαιο, ανοίγεται με αλφα και ότα. Αυτό που βλέπουμε από την αντίπερα όχθη, από την πλευρά της αριστεράς, το θέμα της πολυδιάσπασης δυνάμεων, όχι ότι εδώ δεν είχαμε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά
να σκεφτούμε έτσι, αν προσθεθεί ένα ακόμη, τι μπορεί να προσφέρει. Είναι αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία να υπάρχουν όντως πολλές φωνές, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ότι είναι προς όφελος της δημοκρατίας. Από την άλλη, το να υπάρχουν μικρά κόμματα, τα οποία το καθένα θα συγκεντρώσει από 2-3%, οριακά θα μπει στη Βουλή. Δεν ξέρουμε και πώς θα προχωρήσει και το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, αν όντως θα προχωρήσει, αν θα ανέβουμε από το 3 στο 5% κτλ. Δεν ξέρω πόσο προς το συμφέρον είναι τελικά όλων. Η αλήθεια είναι ότι η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης και γενικότητα η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, του κομματικού συστήματος που έχει σήμερα δεν βοηθά ούτε στη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, ούτε στην εύρυθμη λειτουργία και της χώρας και στη διακυβέρνησή της, να το πω έτσι, στην εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Υπ' αυτή την έννοια θα είχαν νόημα κάποιες πρωτοβουλίες στη σκοπιά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου, είτε με την αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή στο 5%, από το 3% που είναι σήμερα. Mm-hmm. Το 5% είναι ένα όριο το οποίο παρατηρείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, άρα θα μπορούσε το ίδιο να ισχύσει και στην Ελλάδα. Και επίσης η κατάργηση του κλιμακωτού χαρακτήρα του μπόνους των 50 εδρών. Θυμίζω ότι σήμερα το πρώτο κόμμα για να λάβει το σύνολο των επιπλέον εδρών χρειάζεται τουλάχιστον 40% σε κάθε εκλογή. Πράγμα που σημαίνει ότι μια κυβέρνηση για να επανεκλεγεί θα πρέπει στο μεσοδιάστημα να κυβερνά χωρίς να υφίσταται πολιτική φθορά, κάτι το οποίο είναι μάλλον πολιτικά παράλογο να το αναμένει κανείς. Βεβαίως συνέβη το 23, η Νέα Δημοκρατία πήρε υψηλότερο ποσοστό από το 19, αλλά αυτό είναι μόλις η δεύτερη φορά που συμβαίνει στη μεταπολίτευση και μία από τις σπάνιες φορές που συμβαίνει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Άρα η αποσύνδεση του πύχη του 40% από τη λήψη του μπόνου στο 50 ευρώ για το πρώτο κόμμα θα διευκολύνει και την αυτοδυναμία, αλλά κυρίως την κατάκτηση ισχυρής και ευρείας αυτοδυναμίας από το όποιο πρώτο κόμμα βρεθεί στις επόμενες εκλογές να κατακτά αυτή τη θέση. Συνεπώς και συναφώς θα εκτονώσει και τις όποιες εντάσεις και την όποια διάθεση για ρευστοποίηση πολιτική και κατακαιρματισμό υπάρχουν στο ευρύτερο κομματικό σύστημα. Θα λειτουργήσει δηλαδή σε γενικές γραμμές σταθεροποιητικά. Θα δούμε όμως αν είναι στους σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού το επόμενο διάστημα. Πάντως, για να το διακομωδήσω λίγο, έχουμε νέο κόμμα από τον Στέφανο Κασελάκη, έχουμε νέο κόμμα μάλλον, έτσι δεν το ξέρει κανείς, από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που να περιμένουμε και γάμο μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι εκεί θα τα έχουμε δει όλα πραγματικά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η φαντασία μπορεί να φτάσει τόσο μακριά. Πάντως, να πούμε ότι για την ακρίβεια των πραγμάτων ότι ο Κασελάκης έχει ανακοινώσει ότι θέλει να κάνει κόμμα. Ναι, σωστά. Δεν το έχει ιδρύσει όμως ακόμα. Και υπ' αυτή την έννοια, όσες δημοσκοπήσεις το μετράνε ήδη στην πρόθεση ψήφου, νομίζω ότι δεν πράττουν απολύτως σωστά από άποψη μεθοδολογική. Γιατί είναι άλλο να δηλώνεις μια πρόθεση ή απόφαση να κάνεις και άλλο να το ιδρύσεις και να υφίσταται και να μπορεί η κοινή γνώμη να το γνωρίζει, να το βλέπει και να το αξιολογεί. Τώρα, ο Αντώνης Σαμαράς εικάζουμε ότι πιθανόν να θέλει να ιδρύσει ένα νέο κόμμα, ένα νέο φορέα. Ακόμα δεν έχουμε τέτοιες ανακοινώσεις ή τέτοιες ρητές προθέσεις. Οι συνεργάτες του βεβαίως δεν το αποκλείουν, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις ή ανακοινώσεις. Και υπ' αυτή την έννοια δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι για το τι θα γίνει πράξη, αλλά είναι σαφώς ένα από τα σενάρια δεδομένης και της προϊστορίας που υπάρχει, έτσι. Γιατί και στο παρελθόν έκανε κόμμα και από ό,τι φαίνεται από άποψη ηλικιακή, ναι μεν είναι 74 ετών, αλλά όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εκλεγμένοι πρόεδροι είναι μεγαλύτεροι, δεν λειτουργεί αυτός ανασταλτικός παράγοντας. Και δεν ξέρω τι παράγοντας έτσι από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και για την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θα εμπιστευτεί έναν άνθρωπο μικρότερης ηλικίας έτσι, για να του δώσει τα ίνια μιας χώρας. Ενδεχομένως, αυτό υποθέτω θα το ξέρετε καλύτερα και από άλλα παραδείγματα όπως είναι της Αμερικής. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να συγκεντρώνουν περισσότερο την προτίμηση κάποιου, ίσως γιατί πιστεύουμε ότι εντάξει είναι και μεγάλος σε ηλικία, οπότε έχει και την απαραίτητη πείρα, χωρίς αυτό πάντοτε να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εντάξει, άλλοτε η εμπειρία παίζει ρόλο,
η οποία συνήθως έρχεται με τα χρόνια και η πολιτική σοφία επίσης, άλλοτε δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Στην Ελλάδα στις πρώτες δεκαετίες μεταπολίτευσης κυριαρχούσαν κυρίως οι μεγάλες προσωπικότητες που έρχονταν από την προδικτατορική εποχή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Πανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αργότερα και ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει σε σχετικά μεγάλη ηλικία, αλλά νομίζω από την περίοδο του Κώστα Καραμαλή και μετά ο μέσος όρος ηλικίας των πρωθυπουργών έχει υποχωρήσει. Ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο νεότερος σε ηλικία, αλλά και ο Μητσοτάκης ήταν από τους νεότερους όταν εξελέγει το 19. Αλλά στην πολιτική τα πράγματα κρίνονται πρωτίστως πολιτικά, δηλαδή η κοινή γνώμη λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες οι οποίες έχει σε κάθε συγκυρία και αξιολογεί πρόσωπα και κόμματα με βάση και τις πολιτικές τους θέσεις και προτάσεις, αλλά και με βάση την κυβερνητική τους ικανότητα, την οποία για να αξιολογήσει λαμβάνει υπόψη και το παρελθόν, σε περίπτωση που έχουν κυβερνήσει ή κυβερνούν μέχρι τώρα, αλλά και το τι υπόσχονται για το μέλλον. Και συγκρίνει και καταλήγει στην απόφαση. Άρα οι ηλικίες μπορεί να παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι παίζουν τον καθοριστικό. Η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση του Σαμαρά είναι ότι έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργός στο παρελθόν. Ναι, σωστά. Και υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει προηγούμενο στη χώρα πρώην πρωθυπουργού που να αποχώρησε από την ηγεσία του κόμματός του και να επανήλθε ως πρωθυπουργός. Αφού έχασε εκλογές, έχει συμβεί με τον Ανδρέα Πανδρέου το 1993, δηλαδή, που επανήλθε στην εξουσία, αλλά είχε παραμείνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 89-93. Παράδειγμα και περίπτωση πρωθυπουργού πρώην, ο οποίος να έχασε εκλογές, να αποχώρησε από το κόμμα του, την ηγεσία του και να επανήλθε στη συνέχεια, δεν έχουμε μέχρι σήμερα. Το προσπάθησε ο Γιώργος Πανδρέου χωρίς επιτυχία. Το προσπάθησε σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Ένας από αυτούς ήταν ο Νικολάς Σαρκοζή το 18, αν θυμάμαι καλά, ή το 17 ή το 18, όταν διεκδίκησε και πάλι την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που ήταν διάδοχο του Γκολικού, αλλά και εκείνος απέτυχε, αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο και αποσύρθηκε από την πολιτική. Συνεπώς, για τους δεύτερους πρωθυπουργούς που αποχωρούν και από τις ηγεσίες των κομμάτων τους στην Ελλάδα, αλλά και στη μεταπολεμική Δυτική Ευρώπη, δεύτερη ζωή δεν έχει, για να δανειστώ ένα στίχο του ποιητή, αλλά ποτέ κανείς δεν Ας ξέρει μη λέει ποτέ. Τι φυλάσει το μέλλον. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε λίγο και μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές της Κυριακής ουσιαστικά, 24 Νοεμβρίου αυτή την Κυριακή ο πρώτος γύρος και θα ακολουθήσει ο δεύτερος εφόσον χρειαστεί. Στο μεσοδιάστημα όμως την Τετάρτη έχουμε και το debate μεταξύ των τεσσάρων. Τέσσερις υποψήφοι οι οποίοι ουσιαστικά καλούνται να σηκώσουν το βάρος μιας αναμέτρησης η οποία μόνο ήρεμη δεν είναι, μόνο σε ήρεμα νερά δεν κυλά. Έχει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά, είναι ένα κόμμα που έχει να αντιμετωπίσει και τη φυγή του Στέφανου Κασελάκη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τη φυγή ανθρώπων που στήριξαν σε ενεργούς ρόλους το κόμμα σε ολόκληρη την περιφέρεια. Νομαρχιακές επιτροπές, καλή ώρα και οι δικοί μας έχουν έχει αποχωρήσει από αυτές ένα πολύ μεγάλο αριθμό ποσοστών, ακόμη και συντονιστές, έτσι στην περίπτωση τη δική μας, των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας, ακόμη και οι συντονιστές έφυγαν από τις νομαρχιακές επιτροπές και γενικώς είναι ένα περίεργο παζλ, το οποίο καλείται την επόμενη μέρα όποιος είναι πρόεδρος να το βάλει σε μία σειρά, να βάλει τα κομμάτια σε μία σειρά για να φτιάξει αυτό που πρέπει να φτιάξει, ενώ το κόμμα καταραίει δημοσκοπικά και υποθέτω θα τις είδατε κι εσείς δημοσκοπήσεις την προηγούμενη εβδομάδα που να δείχνουν ένα κόμμα οριακά εντός ή εκτός Βουλής αντίστοιχα. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η νέα διάσπαση πολλωστή που έγινε τα τελευταία χρόνια στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμώσει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και είναι πιθανό, πέρα από του να του στερήσει τη δεύτερη θέση δημοσκοπήσεις, να του τη στερήσει και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχει όσους βουλευτές έχει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις προς το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, άρα υπάρχει ένα ζήτημα μέχρι να ολοκληρωθεί
προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά πόσο θα υπάρχουν οι δυνατότητες και προοπτικές επανάκαμψης και επιστροφής της εξωματικής αντιπολίτευσης στο πολιτικό προσκήνιο. Τώρα, ως προς τον Στέφανο Κασελάκη, φαίνεται ότι η επιρροή του, πέρα από μερικούς βουλευτές, αντανακλάται και σε επίπεδο στελεχών, αλλά και σε επίπεδο βάσης. Άλλωστε, την πρώτη στιγμή που εξελέγει, μιλούσε για την ανάγκη μιας αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τα μέλη του κόμματος και με το εκλογικό σώμα συνολικά, προκειμένου να εκφράσει τα αιτήματά της. Ακόμα είναι θολό τι ακριβώς θέλει να κάνει και ποιο θα είναι το ιδεολογικό στίγμα του νέου φορέα. Καταρχάς δεν υπάρχει ούτε καν όνομα ακόμα. Και αυτό επίσης επιδιώκει να προκύψει από τη βάση. Άρα, όταν ο αρχηγός που ιδρύει ένα κόμμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τον προσανατολισμό, είναι δύσκολο κανείς να αξιολογήσει και την όποια προοπτική του. Αν λάβουμε υπόψη το πώς κινήθηκε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ περιμένω ένα κόμμα το οποίο να έχει έντονα προσωποπαγή χαρακτήρα, έντονα προσωποκεντρικό και αρχηγικό χαρακτήρα. Θα είναι διαμορφωμένο γύρω από το πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη και θα επιδιώκει μια επίσης αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με την κομματική βάση αλλά και ευρύτερα την κοινή γνώμη. Θα επιχειρήσει ταυτοχρόνως να είναι περισσότερο πολυσυλλεκτικό, απευθυνόμενο σε πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, και λίγο πολύ η ρητορική του θα έχει έντονα λαϊκιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την κριτική στο πολιτικό κατεστημένο της χώρας, κάτι το οποίο το έκανε και σε προηγούμενη φάση ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να συνδυάσει μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση σε οικονομικά ζητήματα μακριά από τις αγγυλώσεις, τις ιδεολογικές αγγυλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όχι την κυβερνητική πρακτική την περίοδο 15-19, και επίσης θα δίνει και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με θέματα δικαιωμάτων, αυτοπροσδιορισμού κτλ. Και συνδέονται με την λεγόμενη woke culture, η ελληνιστή κουλτούρα της αφύπνισης, η οποία απευθύνεται κυρίως σε κοινωνικά στρώματα που εμφορούνται από πιο προοδευτικές ή αν θέλετε φιλελεύθερες αξίες, σε θέματα δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού ατομικού, σεξουαλικού προσανατολισμού, σε σχέση με τις διακρίσεις ανάμεσα στο κοινωνικό φύλο και το βιολογικό φύλο και όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, αν θα έχει αυτό πιθανότητες επιτυχίας, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απήχηση της προσωπικής εικόνας του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα τη δημοσκοπήση είναι ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη σε σύγκριση με τους πολιτικούς του αντιπάλους και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τους υπόλοιπους. Αλλά θα χρειαστεί να περιμένουμε να δούμε την νέα ταυτότητα του πολιτικού φορέα που είναι υποίδρυση και τον νέο του προσανατολισμό για να έχουμε μια σαφέστερη και συνολικότερη εικόνα πριν κάνουμε πιο ασφαλείς εκτιμήσεις. Θα μπορούσε να αναζητήσει ή μάλλον να αναζητήσει θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως να βρει συμμάχους άλλα κόμματα μικρότερα, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας, ας πούμε. Ναι, αριστερά, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν κοινές γραμμές. Μιλάμε ουσιαστικά, η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς είναι οι πρώτοι αποχωρήσαντες ουσιαστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν και θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βάση. Θα μπορούσε όμως να βρει υποστηρικτές σε αυτή τη διαδικασία και να πορευτεί μαζί τους. Σε επίπεδο συνεννόησης με τις ηγεσίες άλλων μικρότερων κομμάτων της αριστεράς, ώστε να γίνει κάτι μεγαλύτερο, δεν το βλέπω πολύ εφικτό για την ώρα. Δεδομένου ότι η θέση του αρχηγού είναι πάντα μία και εκεί θα υπάρξουν δυσκολίες ως προς τη συνεννόηση. Τώρα, εάν αλλάξει κάτι σε επίπεδο εκλογικού νόμου, αν αυξηθεί το όριο εισόδου στη Βουλή στο 5%, εάν θεωρήσουν μερικά κόμματα ότι θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν μετά τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό ενδεχομένως να δώσει κάποιο κίνητρο για συνεννόηση, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα έχουμε εξελίξει άμεσα. Άλλωστε, ακόμα και αν τροποποιηθεί ο εκλογικός νόμος, χρειάζεται να συγκεντρώσει 200 έδρες, 200 ψήφους από την παρούσα Βουλή για να ισχύσει στις επόμενες εκλογές του 27. Εάν ψηφιστεί με λιγότερες, με απλή πλειοψηφία, θα ισχύσει τις μεθεπόμενες. Άρα, οι σχεδιασμοί γίνονται με των κομμάτων με το ισχύον εκλογικό πλαίσιο και υπ' αυτή την έννοια είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως για την ώρα είναι μεγάλη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών,
Και εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ανακατατάξεις. Θυμίζω ότι για να αποκτήσει μια κοινοβουλευτική υπόσταση η υποίδρυση κόμμα Κασελάκη χρειάζεται τουλάχιστον 10 βουλευτές. Βεβαίως ο ίδιος δεν είναι στη Βουλή, αλλά θα μπορεί να έχει μια κοινοβουλευτική έκφραση μέσω κάποιου εκπροσώπου του εκεί. Ναι. Θα χρειαστεί να περιμένουμε ως προς αυτό. Είναι αυτό που συζητούσαμε και τις... Οι αβεβαιότητες είναι πολλές πάντως. Ναι. Είναι αυτό που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες πάντως με αρκετούς ανθρώπους. Ενδεχομένως το είχαμε συζητήσει και μαζί ότι αυτό το κάλεσμα που απίφθινε ουσιαστικά στους πολίτες, στους απογοητευμένους πολίτες μέχρι και τη θεσμική δεξιά θα μπορούσε να έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς... αποτυπωθεί έτσι έχοντας και αυτή τη δεξαμενή των ανεξάρτητων ουσιαστικά, των ανεξάρτητων βουλευτών. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό πρακτικά. Μιλάμε ουσιαστικά το να βάλεις έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο χώρο της αριστεράς με έναν άλλον ο οποίος ανήκει στο χώρο της δεξιάς. Δεν ξέρω πόσο πετυχημένο μπορεί να είναι το πείραμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν αυτό συνέβαινε κυρίως με κυβερνήσεις που είχαν πολιτική κυριαρχία. Ναι. Προσπαθούσαν να διευρύνουν τα όρια τους και να καταστούν περισσότερο πολυσυλλεκτικές. Διατηρούσαν δηλαδή ένα κεντρικό ιδεολογικό πυρήνα, ένα κεντρικό πολιτικό μπούσουλα, είτε πρόκειται για αριστερά κόμματα, κεντροαριστερά ή κεντροδεξιά, και προσπαθούσαν πάντα να κάνουν μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες έχουν αξία εφόσον υπακούν σε κάποια σαφή πολιτικά κριτήρια και έχουν ένα κοινό παρανομαστή ως προς το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται. Mm-hmm. Αν είναι απλές συγκολήσεις προσώπων χωρίς προφανή πολιτικό λόγο, τότε αυτό απαξιώνει την εικόνα των προσώπων και των κομμάτων αυτών στα μάτια της κοινής νόμης, μειώνει την όποια αξιοπιστία τους και δίνει μια αίσθηση ότι στόχος είναι απλά η εκλογική επιβίωση ή η κατάκτηση ενός μεριδίου εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πλήρωσε αυτό την περίοδο 15-19, μια περίοδο κατά την οποία από κάποιο σημείο και μετά ενσωμάτωνε βουλευτές και στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους, από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ΑΝΕΛ, από το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, από τη ΔΗΜΑΡ, χωρίς σαφή πολιτικά κριτήρια, χωρίς ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο, χωρίς ένα σαφές και συγκροτημένο και συνεκτικό πολιτικό πλαίσιο, και αυτό αφυδάτωσε σταδιακά την ιδεολογική του ταυτότητα και μείωσε ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία του, με συνέπεια να, σε αυτές τις συνθήκες να οδηγηθεί στην επιλογή, τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών του κόμματος, να οδηγηθούν στην επιλογή να εκλέξουν για αρχηγό κάποιον ο οποίος ήταν εντελώς εκτός των τυχών, όπως τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο μόλις λίγες εβδομάδες πριν την εσωκομματική αναμέτρηση του 23. Άρα τέτοιου τύπου πολιτικές πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργήσουν με ωφέλιμο τρόπο εάν γίνονται με μέτρο, εντός ορίων και με ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο. Διαφορετικά, μεσοπρόθεσμα κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Να το πω έτσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση σας. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όλα θα τα δούμε εν καιρό. Δεν θα αργήσουμε να έχουμε εξελίξεις ούτε στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο νέο κίνημα, αν τελικά προχωρήσει αυτή η επιδίωξη του Στέφανου Κασελάκη, ούτε από την άλλη πλευρά, έτσι, στη Νέα Δημοκρατία, και εκεί τα πράγματα είναι εμφανώς πιο συγκρατημένα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα είπαμε σήμερα και θα έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να τα ξαναπούμε, να τα ξανασχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα είναι πολύ σύντομο, κυρίες και κύριοι, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφοντας, θα μείνουμε για λίγο ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ, μιας και τα προηγούμενα 24 ώρα βρέθηκε εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 4, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και όπως σας είπα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μιας και βρέθηκε εδώ από την Παρασκευή
ουσιαστικά ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης, έχοντας την ευκαιρία να μιλήσει καταρχάς το μεσημέρι της Παρασκευής σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, αλλά παραχώρησε έτσι και μια ομιλία προς μέλη και φίλους του κόμματος. Ουσιαστικά έδωσε το στίγμα το δικό του, μέσα από το δικό του πρίσμα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να λείπουν τα βέλη τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και προς τον Στέφανο Κασελάκη. Να πούμε ότι ο κύριος Πολάκης είναι ουσιαστικά ο δεύτερος υποψήφιος πρόεδρος που έρχεται στα Γιάννενα. Είχε προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες ο κύριος Φάμελος. Απομένουν ο κύριος Γκλέτσος και ο κύριος Φαραντούρης. Δεν ξέρω κιόλας αν θα έχουν το περιθώριο οι ίδιοι να έρθουν στην περιοχή, μιας και τουλάχιστον είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που απομένει και η Τετάρτη, για παράδειγμα, είναι μια μέρα καλυμμένη τυπικά, αφού θα έχουμε το debate μεταξύ των τεσσάρων. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πολάκης, πώς σκιαγράφησε ουσιαστικά την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Με αυτή την φράση, ο βουλευτής Χανίων και υποψήφιος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης απάντησε στις μαζικές αποχωρήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο το συνέδριο του περασμένου Σαββατοκύριακου. Από τα Γιάννενα, όπου και βρέθηκε στο πλαίσιο περιοδίας του ο υποψήφιος πρόεδρος για το κόμμα της Κουμουνδούρου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ της Παρασκευής επανέλαβε την αναγκαιότητα που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να εκπέμψει έναν προγραμματικό λόγο με σοβαρότητα, ώστε να καταστεί μια αποτελεσματική αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, αλλά και μια κυβερνόσα δύναμη αύριο. Αποδείχτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Εδώ. Δεν είναι αλλού. Δεν έφυγε. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα και του προγράμματος και τα πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ γιατί τον θέλει η ελληνική κοινωνία να είναι εδώ. Δεν χρειαζόμαστε ούτε ένα κόμμα του 4-5% που να ασχολείται με μέρος των δικαιωμάτων, αυτό που θέλει ο κύριος Κασελάκης δηλαδή, ούτε θέλουμε ένα κόμμα που περνάει από το μυαλό ορισμένων, πάλι αντίστοιχου ποσοστού, το οποίο να κολλήσει σε μια ελεγχόμενη κεντροαριστερή λύση. Εμείς θέλουμε και η κοινωνία χρειάζεται ένα ΣΥΡΙΖΑ με καθαρό προγραμματικό λόγο, με βάση τις κοινωνικές αναγκαιότητες, τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας στο σήμερα, στο τώρα, όχι σε ένα θολό μέλλον, που να τον κάνει σοβαρή και αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιπολίτευση στην νεοφιλελεύθερη λέλαπα του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα και αυριανή κυβερνόσα δύναμη ξανά. Αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται η κοινωνία. Εγώ γι' αυτό το ΣΥΡΙΖΑ θα παλέψω. Εγώ γι' αυτό έβαλα υποψηφιότητα για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και στην νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει, χωρίς να διστάσει όμως να αναφερθεί και στα λάθη που κόστισαν στον ΣΥΡΙΖΑ τόσο τις εκλογές του 2023, όσο και την περαιτέρω πτώση των ποσοστών στις ευρωεκλογές του 2024. Κάναμε ένα βαρύ λάθος σε σχέση με το χειρισμό των συμμαχιών και την απλή αλογική. Διότι όταν όλοι μας απέκλειαν τη συνεργασία, εμείς αντί να βγούμε και να πούμε, να αυτό το πρόγραμμά μου, θέλω να είμαι πρώτος με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές με απλή αναλογική, θα τίνω χείρα συνεργασίας, αλλά αν δεν δεχτούν, θέλω αυτοδυναμία για να το εφαρμόσω. Η λέξη αυτοδυναμία δεν βγήκε ποτέ από το στόμα μας. Εμείς λέγαμε, έλα μωρέ, θα αλλάξετε γνώμη. Έλα, θα το ξανασκεφτείτε, μόλις βγουν οι εκλογές. Έτσι, αυτό ήταν το παραμύθι. Και έβγαινε ο άλλος και έλεγε, θέλω αυτοδυναμία. Και έβγαινε ο άλλος και έλεγε, θέλω αυτοδυναμία. Και όπως ξέρετε, αυτή η κεντρώη και αυτό το θολό πράγμα, έτσι, πάει πάντα με τον ισχυρό. Εγώ είχα την άποψη και την είχα πει και πολύ έντονα και πολύ φωναχτά τότε, ότι εμείς πρέπει να απευθυνθούμε με ένα καθαρό και συγκεκριμένο και συγκρουσιακό πρόγραμμα βαθιών αλλαγών με βάση την εμπειρία του 2015-2019 που να απευθυνθεί
σε όλο τον αριστερό και δημοκρατικό κόσμο που μας είχε φύγει και κάτι στην άκρη. Έπρεπε να γυρίσουμε αυτούς τους 500-600 χιλιάδες πίσω, να τους ξαναπείσουμε ότι παιδιά, κάναμε το συμβιβασμό γιατί έπρεπε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά τώρα πάμε να το κάνουμε αλλιώς. Αυτό δεν το λέγαμε, γιατί θα τρομάζαμε τους κεντρώους. Αυτό το θολό πράγμα, έτσι, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι δεξί ή σημειτικό Πασόκ, που ντρέπεται να πει ότι τα τρώει από την δεξιά ή από το σύστημα, και οι οποίοι πάνε πάντα με αυτό που βλέπουν να κερδίζει. Λοιπόν, αυτά τα λάθη λοιπόν που κάναμε είναι που μας κόστησαν αυτή την πτώση. Μας κόστησαν αυτή την πτώση. Από το 31,6 στο 20 και μετά στο 17,8. Και βέβαια δεν τα κουβεντιάσαμε και ανοιχτά αυτά, έτσι όπως έπρεπε. Γιατί άμα δεν βγάλεις τα συμπεράσματα που πρέπει, μπορεί να επαναλάβεις και τα ίδια λάθη. Αυτή η ήττα του 23 οδήγησε τον Αλέξη στο να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογούσε, δεν ήταν μόνο του Αλέξη, και να αποχωρήσει. Αυτό πυροδότησε τη διαδικασία της εκλογής. Σε εκείνη τη φάση υπήρξε η αντίληψη σε κάποιους και σε μένα ότι έπρεπε να κάνουμε πίσω από τη διεκδίκηση της Προεδρίας και της ηγεσίας για χάρη κάποιων μιας πιο νέας γενιάς και συγκεκριμένα ενός ανθρώπου ο οποίος φαινόταν να είναι φυής, φαινόταν να έχει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στο τέτοιο, είχε χτυπήσει και το παραδικαστικό κύκλωμα, λέει, την οικογένειά του και άλλες τέτοιες ιστορίες με αρκούδες, και ότι τέλος πάντων φαινόταν να θέλει να συγκροτήσει μια ομάδα, να παράξει ένα πρόγραμμα το οποίο να απευθυνθούμε και σε ευρύτερα στρώματα, είχε ένα λόγο που πέρναγε στην νεολαία, και είπαμε να το στηρίξουμε αυτόν και βοηθώντας το να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε προοπτικά και να ανασυγκροτηθούμε και να γίνουμε κυβερνώσα δύναμη. Δυστυχώς διαψευτήκαμε ικτρά. Και αυτό το πληρώσαμε βέβαια σε ευρωεκλογές. Διότι ο συγκεκριμένος ο κύριος Κασελάκης ούτε πολιτική ομάδα συγκρότησε, ούτε πολιτικό πρόγραμμα παρήγαγε, ούτε πρωτοβουλίες πολιτικές που να ανοίγουν το ΣΥΡΙΖΑ σε ευρύτερα ακροατήρια και κοινά πήρε. Το μόνο πράγμα στο οποίο έκανε βαριά λάθη, με το μεγαλύτερο λάθος πέρα από την ιστορία των F-35, που ήταν και ένας από τους πρώτους τσακωμούς, που έτρεξε να τρέξει και να πει ότι ναι, βεβαίως θα πρέπει να τα πάρουμε τα F-35, τα οποία καταψηφίσαμε τελικά στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής, διότι ο Μητσοτάκης τα έφερε με 200 εκατομμύρια ευρώ το ένα χωρίς τα όπλα. Και πριν από 2-3 χρόνια αυτά υποτίθεται θα τα παίρναμε, 80-90 εκατομμύρια το σκάφος και 30 εκατομμύρια τα όπλα. Καταλαβαίνετε τι έχει παιχτεί. Και έτρεξε να πει και όταν του είπαμε το λάθος, απάντησε ότι η πρόεδρος είμαι, ότι γουστάρω κάνω. Η απάντηση ήταν βέβαια αντίστοιχη, αλλά ένα από τα πιο μεγάλα λάθη ήταν η ιστορία με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, που εκεί έγινε ένα πρωτοφανές πολιτικό λάθος. Δεν υπάρχει στην ιστορία της μεταπολίτευσης κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που να βάζει κομματική πειθαρχία στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Εγώ κράτησα αρνητική στάση σε αυτό. Θεωρώ ότι είχα δίκιο και είχα δίκιο και η βασική μου διαφωνία ήταν με την τεκνοθεσία μέσω παρένθετης μητέρας. Για το οποίο διαφωνώ και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, όχι για τα ομόφυλα, γιατί έχω ζήσει από πάρα πολύ κοντά το τι αισχρό και στιγνό εμπόριο της τάξης των 170.000 ευρώ έως 230.000 ευρώ το παιδί. Είναι αυτή η ιστορία, από την ιστορία της κλινικής αναπαραγωγής στα Χανιά. Και πόσο αφορά άραγε αυτό το δικαίωμα, έτσι, για να μιλάμε και με πραγματικούς όρους. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, δεν μοίρασε ευθύνες και δουλειές, δεν οργάνωσε και τον προεκλογικό αγώνα, σκέπασε τα πάντα, ακόμα και μερικά σωστά που βγήκε και εκφώνησε, διαβάζοντάς τα και με το OTOQ. Για παράδειγμα, την πρόταση στη φορολογική ή την πρόταση για την ακρίβεια, την οποία βοηθήσαμε πολύ να ετοιμαστεί και η οποία ήταν πολύ σωστή και είναι σωστή. Την οποία την είπε μια φορά και την ξεχάσαμε, γιατί συνέχεια παίζαμε με τα άλλα πράγματα, έτσι. Το γούστο του, το σκύλο του, τα σπίτια του, τις πισίνες του, τα έτσι του, τα λιώτικα, τα οποία σκέπαζαν μια δημόσια εικόνα, νομίζοντας ότι μέσα από τα βιντεάκια στο TikTok θα συγκροτήσει ρεύμα κοινωνικής πλειοψηφίας. Και έτσι ήρθε η σφαλιάρα του 14,9%. Ακολούθως εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος στήριξε αφενός την πρόταση Μομφής κατά του Στέφανου Κασελάκη, αλλά και στη συνέχεια την απόφαση για να αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία. Με αυτή την αναδιανομή λοιπόν που την πλήρωσε ο Μητσοτάκης,
Δεν μπορεί εσύ σαν αξιωματική αντιπολίτευση να την πληρώνεις και εσύ και να χάνεις και εσύ 250-300.000 ψήφους. Έτσι. Αυτό το θέμα. Γι' αυτό πυροδοτήσαμε την, γι' αυτό και υπερψήφισα την πρόταση της Μομφής, γιατί θεωρούσα ότι δεν μπορούσαμε να γίνουμε ξανά κυβερνητική δύναμη με τον Στέφανο Κασελάκη σαν ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εδοκιμάστηκε και απεδείχθη ελλιπής. Μέχρι πριν λίγες μέρες και πριν το συνέδριο, που είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη διαδικασία διχασμού και τοξικής στο δημόσιο βίο, τοξικής εκφώνησης με πραξικοπηματίες, με κουκουλοφόρους, ενώ ίδιος προκάλεσε τη Μομφή για να πάμε σύμφωνα με το καταστατικό, όπως έλεγε στο βίντεο, και μετά που έχασε άρχισε να μιλάει για κουκουλοφόρους, που δείχνει και ιστορική, πώς το λένε, αγνωσία. Κουκουλοφόρους είχαν οι τάγματα ασφαλίτες, δεν είχε αριστερά ποτέ. Λοιπόν, ήταν και προσβολή δηλαδή αυτό το πράγμα. Εγώ μέχρι πριν από λίγες μέρες ήμουνα της άποψης ότι έπρεπε να συμμετέχει στις εκλογές του για τον πρόεδρο, διότι έπρεπε να ιτηθεί η αντίληψή του και από τον κόσμο. Όμως, με αφορμή την ιστορία του πατέρα του, η οποία βγήκε και χωρίς να ντραπεί, είπε ότι ναι, χρωστάω 4 εκατομμύρια γιατί πήρα ένα σπίτι και δεν πλήρωσα φόρους και το έχωσα σε μια offshore. Η οποία offshore μου ανήκει, αλλά είναι στη Λιβερία, οπότε ζήτατε από εκεί. Αυτό ήταν. Κάναμε μια δουλειά την οποία πιθανότητα θα έπρεπε να έχουμε κάνει από το 22 που το γνωρίσαμε, αλλά τότε εμπιστευτήκαμε αυτόν που μας το γνώρισε. Και είδαμε ότι δυστυχώς ο Στέφανος Κασελάκης κατέθεσε ψευδέστατο πόθεν αίσχες. Ψευδέστατο. Και δεν νοείται, δεν νοείται αρχηγός αριστερού ή προοδευτικού κόμματος να καταθέτει ψευδές πόθεν αίσχες για να αποκρύψει ότι είχε και πιθανά έχει εταιρείες offshore στα νησιά Μάρσαλ, τα οποία είναι γνωστή φορολογική παράδειση με 0% συντελεστή, όπου κρύβονται κέρδη από αγοραπολισίες ή από διάφορες δραστηριότητες. Όταν αυτό το πράγμα το διαπιστώσαμε με τον πιο, πώς το λένε, καθαρό τρόπο, ήταν ο λόγος που είπε ότι όχι, δεν δικαιούσε να είσαι υποψήφιος πρόεδρος, γιατί η αριστερά δεν μπορεί να υποθάλπτει τέτοιες καταστάσεις, ούτε να αποδέχεται τέτοιες απατεωνίες. Βγήκανε στοιχεία στην φόρα, θα πάνε και στην Επιτροπή Ποθενέσχεσης της Βουλής, θα πάνε και στον Εισαγγελέα, γιατί δεν γίνεται εμείς να σηκώνουμε το θέμα με το ψευδές Ποθενέσχεσης του Μητσοτάκη και τη συζύγου του κτλ. Που τον καθάρισε μετά η Επιτροπή Ποθενέσχεσης της Βουλής. Είχε δίκιο ο Βαξεβάνης όλες τις αποκαλύψεις που έκανε τότε. Και τις είχαμε βγάλει και εμείς αυτές τις αποκαλύψεις. Αλλά και να ανεχόμαστε για το κόμμα μας αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες γιατί δεν αξίζει. Αλλά μετά από αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι τελεία τέλος παράγραφος σε σχέση με τη δυνατότητα του να συμμετέχει. Καλή τύχη σε αυτό που οργανώνει και που τώρα πρέπει να αποδείξει. Γιατί τώρα δεν θα μιλάει με την πλάτη του ονόματος ΣΥΡΙΖΑ και της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να αποδείξει αυτός και το δικό του κίνημα τι καινούριο φέρνει στην ελληνική κοινωνία και την πρόταση. Την ίδια ώρα η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ετοιμάζεται για τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου, όταν και θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήδη έχει συγκροτηθεί η Εκλογική Επιτροπή και οι Εφορευτικές Επιτροπές για τις εκλογές, ενώ την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις εκλογές Προέδρου και την πορεία του κόμματος τοπικά. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα ανακοινωθούν και τα εκλογικά τμήματα σε ολόκληρη την χώρα, καθώς και οι γενικές οδηγίες για τους ψηφοφόρους. Την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε, προλογίζοντας τον Παύλο Πολάκη το βράδυ της Παρασκευής, το μέλος του συντονιστικού της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος, Λεωνίδας Ευθυμίου. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωράει μπροστά, συγκροτημένα, με δύναμη και αποφασιστικότητα. Με αταλάντιφτη πίστη στις αρχές, στις αξίες και στις ιδέες της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, που όχι μόνο δεν είναι ξεπερασμένες, αλλά επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, 51 χρόνια συμπληρώνονται τώρα, σήμερα, από το ξεσηκωμό των φοιτητών και των φοιτητριών στο Πολυτεχνείο ενάντια στη Χούντα. Ένας ξεσηκωμός που σηματοδότησε
την κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα, του αγώνα της νεολαίας και για δημοκρατία και ελευθερία. Σε αυτή την ιστορική επέτειο, με την παρακαταθήκη των αγώνων του χθες, αναζητούμε το δρόμο για τους αγώνες του σήμερα και του αύριο. Να βάλουμε φρένο στον αντιδημοκρατικό κατήφορο. Να συνεχίσουμε την προάσπιση της δημοκρατίας. Να συνεχίσουμε να παλεύουμε για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Με παρακαταθήκη λοιπόν αυτούς τους αγώνες για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, με σαφή πιστικό και προγραμματικό λόγο, με συγκεκριμένη και συνολική πρόταση για την προοδευτική κυβερνητική αλλαγή, προχωράμε στην ανασυγκρότησή μας. Με συντροφικότητα και συλλογικότητα, για να δώσουμε και να κερδίσουμε τις μάχες για την ανατροπή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών της. Αυτά λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από τον Παύλο Πολάκη. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες ούτως ή άλλως θα ακούσουμε και άλλα, έτσι όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη. Θα φύγουμε από αυτό και θα έρθουμε στην τοπική επικαιρότητα, καθώς συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον κύριο Τόκα και γενικώς είναι ένα θέμα το οποίο πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις και πέρα από τα όρια αυτής της πόλης. Έχει να κάνει με τη στατικότητα του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής. Ένα θέμα το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά, αλλά μιλάμε για ένα θέμα το οποίο χρονίζει και το οποίο έγινε ακόμη πιο έντονο μέσα στο καλοκαίρι. Υπήρξε αυτοψία στο κτίριο από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και από κλιμάκιο που ήρθε από την Αθήνα, από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό που καταγγέλουν τώρα οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι ότι οι διαβεβαιώσεις περί μη ύπαρξης προβλήματος στατικότητας ήταν ξεκάθαρα προφορικές. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια έγγραφη διαβεβαίωση ότι το κτίριο είναι γερό, ότι το κτίριο αντέχει και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Σήμερα το πρωί λοιπόν γονείς, κηδεμόνες αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές κινητοποιήθηκαν έξω από το σχολείο. Οι μαθητές μάλιστα απήχαν και από τα μαθήματά τους, ζητώντας ακριβώς αυτό, ζητώντας έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά και να τους δοθεί άμεσα το χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος. Θα δούμε τι είπαν στο Ήπειρο στη Βιέννα η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και εκπρόσωποι από την Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά και από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, που στηρίζουν ουσιαστικά όλη αυτή την προσπάθεια γονέων και κηδεμόνων. Λάβουν εγγράφο την απάντηση πως το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής δεν υφίσταται θέμα στατικότητας, ζητούν γονείς και κηδεμόνες με προμετωπίδα την ασφάλεια των παιδιών τους. Το πρωί μάλιστα προχώρησαν σε κινητοποίηση έξω από το χώρο που στεγάζεται το σχολείο, ενώ οι μαθητές απήχαν συμβολικά από τα μαθήματά τους, ζητώντας να βρεθεί εδώ και τώρα λύση, προκειμένου ούτε τα παιδιά αλλά ούτε οι εκπαιδευτικοί να κινδυνεύσουν. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, μέχρι και σήμερα οι όποιες διαβεβαιώσεις τόσο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου όσο και από το κλιμάκιο που έφτασε στα Γιάννενα από το Υπουργείο Παιδείας είναι προφορικές, χωρίς αυτό να καταστήλει την όποια αγωνία για την ασφάλεια των παιδιών τους. Εκτός όμως από την έγγραφη διαβεβαίωση περί μη ύπαρξης προβλήματος στατικότητας στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής, ο Σύλλογος ζητά άμεσα να παρουσιαστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που θα γίνουν προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα, αφού αν και οι μαθητές των δύο τάξεων που βρίσκονται πάνω από το γραφείο των εκπαιδευτικών έχουν μετακινηθεί σε άλλες αίθουσες, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμη λύση. Αποφασίζοντας μάλιστα να εντείνουν τη στάση τους και την πίεσή τους προς την κατεύθυνση αυτή, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν παρέμβαση και στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόβλημα αυτό προϋπήρχε, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά. Τους καλοκαιρινούς μήνες όμως αυτό το πρόβλημα διωγγώθηκε. Πλέον είναι ορατό και με γυμνό μάτι. Ήταν και πριν, οπότε καταλαβαίνετε πώς είναι τώρα. Η διεύθυνση του σχολείου μας έκανε τις απαραίτητες ενέργειες. Και τι εννοώ, ενημέρωσε την τεχνική υπηρεσία, ενημέρωσε την πρωτοβάθμια. Έχουν έρθει κλιμάκια στο σχολείο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας ότι δεν έχουν έρθει. Έχουν έρθει και από την τεχνική υπηρεσία και από το Υπουργείο Παιδείας. Το θέμα μας είναι όμως ότι οι απαντήσεις που μας δίνουν είναι ξεκάθαρα προφορικές. Δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στο σχολείο μας και το θέμα όλο είναι η καθίδρυση στο συγκεκριμένο χώρο.
Εμείς όμως μέσα σε αυτό το σχολείο έχουμε τα παιδιά μας. Το σχολείο μας έχει δυναμικότητα 243 παιδιά αυτή τη στιγμή. Εμείς οι γονείς λοιπόν πώς μπορούν να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν. Ζητάμε λοιπόν τι, τα αυτονόητα. Ένα έγγραφο από τους μηχανικούς, μηχανολόγους, στατικούς μηχανικούς, να μας δώσουν ένα έγγραφο να μας πείσουν ότι τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν και ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών. Είναι τα μόνα πράγματα που ζητάμε. Θεωρώ δικαίως. Μέσα εκεί είναι τα παιδιά μας. Ζητάμε λοιπόν άμεσα την παρέμβαση να επιληθεί το πρόβλημα. Ουσιαστικά το πρόβλημα εντοπίζεται στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά. Ωστόσο, ακριβώς από πάνω υπάρχουν αίθουσες. Έχει υπάρξει μια χωροταξική ανακατανομή κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς όπως το λέτε. Το πρόβλημα υπάρχει στο κλιμακοστάσιο του σχολείου μας και στα γραφεία των δασκάλων μας. Από πάνω υπάρχουν δύο αίθουσες που για ευνόητους λόγους αυτή τη στιγμή έχουν εκενωθεί και τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε άλλες αίθουσες του σχολείου μας. Όπως και ο διάδρομος στο συγκεκριμένο σημείο έχει κλείσει ώστε τα παιδιά μας να μην έχουν πρόσβαση. Στο πλευρό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τάσσονται τόσο η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών, όσο και η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών. Ναι, το βασικό πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πει τι πραγματικά συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει σε αυτή την παρούσα συγκυρία. Εμείς έγκαιρα έχουμε ειδοποιήσει στο Δήμο ότι έπρεπε να είχαν γίνει αρκετοί έλεγχοι σε όλα τα κτίρια. Δυστυχώς πάντα λειτουργούμε μετά που δημιουργείται ένα πρόβλημα, όπως είδαμε και στις περιπτώσεις του προηγούμενου ατυχημάτων που είχαν στις περιφράξεις και άλλα ατυχήματα που έχουν γίνει στα σχολεία. Τα σχολεία χρειάζονται τακτικό έλεγχο. Εδώ στην περίπτωση τη δικιά μας, τώρα χρειάζεται ένας έκτακτος έλεγχος, ο οποίος να είναι συγκροτημένος, επιστημονικά τεκμηριωμένος και να γνωρίζουν και όλοι τι επιπτώσεις έχει αυτό στο σκελετό του κτηρίου και αν στατικά υπάρχει κάποιο θέμα ή όχι. Προφανώς αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο φορείς, οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν τεχνικά για την αρτιότητα του κτηρίου και τη δυνατότητα να πηγαίνουν μαθητές μέσα και να κάνουν μάθημα. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά γενικά τους τεχνικούς φακέλους των σχολείων και μάλιστα εμείς το καλοκαίρι είχαμε ζητήσει από τις σχολικές επιτροπές σαν Ένωση Γονέων και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και κάνουμε μια συνάντηση όλοι μαζί για τα προβλήματα που προκύπτουν και για την προτεραιοποίησή τους. Μάλιστα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μας είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων, με ό,τι σημαίνει αυτό σε κόστος λειτουργικό για το Δήμο και για το Δημόσιο, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα τεχνική φάκελοι που να αποδεικνύουν ότι το κτίριο λειτουργεί σύμφωνα με τον τρόπο που σχεδιάστηκε και είναι αδειοδοτημένο. Αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να έχει λυθεί το τελευταίο διάστημα. Το ίδιο ισχύει για τις σχολικές, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις αυλές των σχολείων και γενικότερα ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έχει δρομολογηθεί ούτε στο ελάχιστο από τη μεριά του Δήμου για όλες τις προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις. Δεν είναι τωρινό, δυστυχώς αυτό διονύζεται. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι απλά τώρα είναι κάποια πράγματα που βλέπουμε. Σε περίπτωση που γίνει ένας σεισμός ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς θα έχουμε προβλήματα και άλλα. Υπάρχουν τεχνικά θέματα τα οποία οι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν γιατί υποστελεχώνονται, αυτό μας είπαν το καλοκαίρι, και δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις τεχνικές ανάγκες που χρειάζεται για να υποστηρίξουν τα κτίρια που ανήκουν στους Δήμους και προφανώς δεν υπάρχουν και τα αντίστοιχα κονδύλια. Δηλαδή και φέτος τα κονδύλια που έχουμε λάβει είναι αυτά που έχουν περικοπεί με αυξημένο λειτουργικό κόστος. Δηλαδή το κόστος θέρμανσης και ρεύματος είναι αυξημένο, αλλά τα κονδύλια είναι ίδια αυτά που ήταν και την προηγούμενη δεκαετία με τις περικοπές. Οπότε καταλαβαίνουμε σε τι δυνατότητες υπάρχουν για να γίνουν σωστικές παρεμβάσεις. Από την αρχή της χρονιάς και όλα τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί με τις κινητοποιήσεις μας αναδεικνύουμε τους όρους λειτουργίας των σχολείων, καθώς κάθε εβδομάδα σε όλη τη χώρα έχουμε ένα ταβάνι που πέφτει στα κεφάλια των παιδιών. Την προηγούμενη εβδομάδα είναι χαρακτηριστικό, έπεσε εν ώρα μαθήματος στο Μενίδη στην Αθήνα, ταβάνι μέσα στην τάξη. Αντίστοιχα, εδώ στα Γιάννα έχουμε αναδείξει μία σειρά ζητήματα που προκύπτουν με τις σχολικές υποδομές. Επισκεφθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα το χώρο του σχολείου που υπάρχει η καθίζηση. Προκύπτει ζήτημα που πρέπει να γίνει έλεγχος ενδελεχής για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό το πώς
η κυβέρνηση και ο Δήμος και όλες οι υπηρεσίες δεν παίρνουν τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας των ίδιων των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονιών στα σχολιά. Οι υποδομές των σχολείων εδώ και τόσα χρόνια μένουν ασυντήρητες, αλλά και τα σχολεία μας είναι, πολλά από αυτά είναι του προηγούμενου αιώνα, η συντριπτική τους πλειοψηφία, και το επόμενο διάστημα δεν φαίνεται να προγραμματίζονται έργα ώστε να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία και στην πόλη μας. Άμεση λύση λοιπόν και άμεση ενημέρωση των γονέων. Αυτό έχει να κάνει, έτσι είναι το κυριότερο ζητούμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Έτσι είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν και ζουν καθημερινά για πολλές ώρες μέσα σε αυτό το σχολικό περιβάλλον. Θα είναι πολύ σύντομο και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί επιστρέφοντας θα μπούμε σε ρυθμούς Black Friday, μιας και πλησιάζει αυτή η ώρα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προσφορές, οπότε τουλάχιστον τις μεγάλες αλυσίδες. Οπότε θα δούμε λίγο τι θα πρέπει να προσέχουμε και τι θα πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα, προκειμένου να αγοράσουμε κάτι και να υποφεληθούμε από τις προσφορές. Σε πολύ λίγο. Για τη σημερινή ώρα της Ηπείρου και όπως σας είπα θα πάμε να μιλήσουμε για την Black Friday, το θεσμό που έχει μπει τα τελευταία χρόνια και στη ζωή των Ελλήνων, ίσως όχι με τους ξέφρενους ρυθμούς που βλέπουμε σε άλλες χώρες, αλλά είναι πάντοτε μια περίοδος η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των καταναλωτών και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει και οι προσφορές σχεδόν 2 εβδομάδες πριν την Black Friday, οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε από τώρα κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας πριν προχωρήσουμε σε κάποια αγορά. Θα καλωσορίσω για μία ακόμη φορά με πολύ μεγάλη χαρά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτα, τον κύριο Δημήτρη Χουλιάρα, στην εκπομπή μας μέσω του Skype. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μιλάμε ούτως ή άλλως, όπως έλεγα και προηγουμένως, για μία περίοδο έτσι, η οποία συγκεντρώνει και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, έτσι, και το ενδιαφέρον του κόσμου, τουλάχιστον όσων αποφασίζουν να ρίξουν μια ματιά και να αγοράσουν κάτι, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολες ούτως ή άλλως οι εποχές, αλλά πολλές φορές υπάρχουν και αρκετοί κίνδυνοι, οπότε καλό είναι να είμαστε υποψιασμένοι. Θέλω να δούμε μαζί έτσι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχει κάποιος αυτές τις ημέρες για να μην πέσει θύμα. Όπως επίσης να πω ότι δεν είναι μόνο η Black Friday, αμέσως μετά ακολουθεί και η Cyber Monday που αφορά έτσι μόνο σε διαδικτυακές αγορές. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς τα προηγούμενα χρόνια, εκτός όχι πέρυσι, προπέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, δεν συμμετείχαμε και ήμασταν, να σας πω, και ενάντια σε αυτή την κατάσταση της Black Friday, γιατί ουσιαστικά τι γινόταν ένας συσταγωγικά εξεφταλισμός των ειδών, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει έλεγχο σε αυτά τα πολυκαταστήματα. Βέβαια, από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος άφησε ελεύθερο όλο αυτό το κομμάτι της Black Friday στην αγορά, δηλαδή ουσιαστικά τι είναι, μια νέα εκπτωτική περίοδος είναι, γιατί η Black Friday με τα δεδομένα της Αμερικής δεν είναι. Σωστά. Άρα είναι μια εκπτωτική περίοδος και από τη στιγμή που το κράτος την άφησε ελεύθερη, αναγκαστήκαμε και εμείς να μπούμε σε αυτό το δρόμο. Τέλος πάντων, με κάποιες ιδιαιτερότητες να το κάνουμε λίγο διαφορετικά κι εμείς, έτσι ώστε να τραβήξουμε κόσμο στην περιοχή μας. Οπότε κάναμε αυτό που κάναμε και πέρυσι, δηλαδή την ημέρα που είναι η Black Friday, να κάνουμε παράταση ωραρίου από τις 9 στις 12 η ώρα το βράδυ, να έχουμε μουσική σε όλο το πεζοδρομημένο κομμάτι, θα έχουμε 4 DJ οι οποίοι θα παίζουν μουσική από τις απογευματινές ώρες μέχρι τις 12 το βράδυ. Συναυλία δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα γιατί καταλαβαίνετε είναι λίγο καιρός περίεργος. Ναι, σωστά. Και επειδή γίνονται και έργα στο κέντρο της πόλης, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Είπαμε να μην απομακρύνουμε τον κόσμο, μάλλον να κάνουμε λίγο μια πιο γιορτινή ατμόσφαιρα, πιο ζεστή λόγω και των Χριστουγέννων που έρχονται. Θα έχουμε πάλι δώρα με κληρώσεις, με λαχνούς, δηλαδή ανά 10 ευρώ αγορά από τα καταστήματα της πόλης. Θα παίρνουν ένα λαχνό, τα οποία θα κάνουμε την κλήρωση το Σάββατο, μάλλον τη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση. Απλά το κομμάτι των λαχνών θα ισχύει και για το Σάββατο,
Εμείς το Σάββατο το πρωί θα διοργανώσουμε για τα παιδιά εκδηλώσεις με κλόουν, μασκότ και διάφορα δωράκια που θα δοθούν στα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα κάνουμε ένα σχεδόν διήμερο εορταστικό με την Black Friday, να το γιορτάσουμε, να το απολαύσουμε. Τα καταστήματα ήδη έχουν προγραμματίσει τις εκπτώσεις που θα κάνουν. Μαθαίνω ότι θα είναι δυνατές εκπτώσεις για αυτό το διήμερο. Και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσουμε, να μας βοηθήσει και ο καιρός, να γίνουμε μια πόλη, μια παρέα, μια γιορτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό έτσι να συνοδεύεται από ωραίες εκδηλώσεις και όταν γίνεται κάτι να γίνεται με μεράκι, με όρεξη, με κέφι, γιατί νομίζω ότι τα έχουμε όλοι μας ανάγκη και είναι μια διαδικασία αυτή αλληλεπίδρασης ουσιαστικά του εμπορικού κόσμου με τον απλό πολίτη, ο οποίος θα βγει έξω, θα κοιτάξει έτσι τις προσφορές, θα προχωρήσει ενδεχομένως σε κάποια αγορά και θα πρέπει έτσι, αυτό που θα επιλέξει να αγοράσει ουσιαστικά θα είναι μια ενίσχυση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περάσει πραγματικά δύσκολα και γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε, το έλεγα και προηγουμένως ότι οι προσφορές έχουν ξεκινήσει κυρίως ήδη από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις του τόπου μας, οι οποίες έτσι πραγματικά δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα και να μας παρέχουν ουσιαστικά ποιοτικότατα προϊόντα. Αυτό πρέπει να πούμε. Πρέπει επίσης να πούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις τέτοιου τύπου που κάνουμε, μια ασπιρίνη είναι για τις επιχειρήσεις. Απλά τι κάνουμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα γιορτινό κλίμα και για τον καταναλωτή και για εμάς τους ίδιους με τα καταστήματα και με τις επιχειρήσεις μας. Πριν τα Χριστούγεννα, 40 μέρες περίπου πριν τα Χριστούγεννα, να δημιουργήσουμε ένα γιορτινό κλίμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να χαρούμε όλοι μαζί αυτή τη διαδικασία. Να πω όμως ότι ο Εμπορικός Σύλλογος, επειδή εμείς ουσιαστικά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να διοργανώνουμε τέτοια πράγματα, έχουμε τη στήριξη και από την Αναπτυξιακή του Δήμου, την ΑΔΕΟΤΑ, και από το Δήμο της Σάρτας και από το τοπικό και από το επιμελητήριο της Σάρτας και από 2-3 χορηγούς ακόμη που στην πορεία θα εμφανιστούν, τέλος πάντων, όσον αφορά τη διαφήμιση και τις αφίσες. Δηλαδή, αν αυτοί οι φορείς δεν μας ενίσχυαν οικονομικά, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Τα οικονομικά των συλλόγων, όλων των συλλόγων, των συνδικαλιστικών συλλόγων, είναι πενιχρά, δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο να κάνουν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Ευτυχώς, όπως σας είπα πάλι, ο Δήμος, η Περιφέρεια, τώρα μάλλον ο Δήμος, η Αναπτυξιακή του Δήμου και το Επιμελητήριο μας βοηθάνε και θα τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που στέκονται αρρωγοί σε αυτά που ζητάμε και στις εκδηλώσεις που κάνουμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντική η δική τους στήριξη. Αρκεί όμως κάποια στιγμή να δείτε και μια πραγματική στήριξη και από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που μπορεί να σας δώσει μια ουσιαστική ανάσα. Το έχουμε πει και άλλες φορές στο παρελθόν. Λέμε, αλλά δεν έρχεται. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, αν περιμέναμε από την πολιτεία να μας βοηθάει και να είναι αρρωγός σε διάφορα πράγματα. Θα περιμένατε πολύ. Ναι, θα περιμένουμε και δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τουλάχιστον βάζουμε κάποιες βάσεις. Δηλαδή κάνουμε αυτά την εκδοτική νύχτα του καλοκαίρι, την Black Friday τώρα, άλλες εκδηλώσεις που θα μπορέσουμε να κάνουμε μέσα στη χρονιά, έτσι ώστε να προσελκύσουμε κόσμο. Τώρα, για παράδειγμα, πήγαμε σε ένα διήμερο, δηλαδή να κάνουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι με διάφορες εκδηλώσεις και για τα παιδιά, να χαρούν και τα παιδιά. Δηλαδή, να το κάνουμε οικογενειακό το κλίμα, να έρθει και κόσμος εκτός Σάρτας να δει, όπως ήρθε το καλοκαίρι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε και στήριξε αυτή την προσπάθεια. Και εμείς το ανταποδίδουμε με τη μουσική, με τις καλές τιμές πάνω απ' όλα, έτσι. Και πάλι να πούμε και ένα ευχαριστώ και πάλι στις επιχειρήσεις που προσφέρουν τα δώρα για τις κληρώσεις που κάνουμε. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Σωστά. Εάν δεν υπάρχουν τα δώρα, να υπάρχει για να προσελκύσει τον κόσμο, να έχουν το ΔΕΛΕΑΡ να πούν ότι ναι, αγόρασα κάποια πράγματα, θα μπω και σε μια κλήρωση για να πάρω κάποια δώρα. Και αυτό μετράει. Mm-hmm. Να το διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να περάσουμε ωραία. Να συνδυάσουμε το βράδυ της Παρασκευής με το πρωινό και το μεσημεριανό του Σαββάτου και να κάνουμε, όπως είπαμε, με ένα οικογενειακό κλίμα. Σωστά. Έχετε μία εικόνα για το πού θα κυμανθούν οι προσφορές? Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή για τις προσφορές, γιατί ακόμα τώρα, επειδή στείλουμε το κομμάτι το οργανωτικό όσον αφορά τα δώρα, τις κυρώσεις
και τους DJ που θα υπάρχουν. Δεν έχω κάποια αυτή τη στιγμή ενημέρωση. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν σίγουρα καλές τιμές, όπως και το καλοκαίρι στην εκδοτική νύχτα. Τα καταστήματα ανταποκρίθηκαν με πάρα πολύ καλές προσφορές. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως επίσης σημαντικό για τον κόσμο, να πούμε ότι είναι και το να προχωρά σε μια έρευνα αγοράς. Είναι αυτό που είχαμε πει με άλλη αφορμή και στο παρελθόν. Να είναι δηλαδή ανοιχτομάτης, αν μπορώ να το πω έτσι, να μπορεί να συγκρίνει τιμές, έτσι ώστε να μην βρεθεί προαρνητικών εκπλήξεων, έτσι. Δύο πράγματα πρέπει να προσέχει βασικά ο καταναλωτής. Το πρώτο είναι ότι σίγουρα θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς, και το δεύτερο θα πρέπει να καταλάβει και να εμπεδώσει ότι ανάλογα με το τι χρήματα διαθέτει θα πρέπει να κάνει τις αγορές του. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να έχει μια απέτηση ότι ένα ρούχο που κάνει 150 ευρώ, όταν ο καταναλωτής έχει 50, θα πρέπει να το πάρει στην τιμή των 50, γιατί αυτός έχει τα 50. Θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο σε ποιο επίπεδο είναι τα οικονομικά μας σε σχέση με αυτά που θέλουμε να πάρουμε και με τις τιμές που υπάρχουν στα προϊόντα σας. Το λέω αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να θέλουν σε τέτοιες περιόδους και σε εκπτώσεις και σε εκδοτικές νύχτες και στην Black Friday κάποιος να διαθέτει πολύ λιγότερα χρήματα και να θέλει να πάρει ένα πολύ ακριβό προϊόν στην τιμή των χρημάτων που διαθέτει. Αυτό ο καταναλωτής θα πρέπει να το βγάλει από το μυαλό του, ότι όσα χρήματα έχω είναι υποχρεωμένο το κατάστημα να μου κατεβάσει την τιμή για να αγοράσω εγώ σον και καλά το προϊόν. Είπαμε δύο πράγματα. Πρώτον, έλεγχο στις τιμές και έρευνα αγοράς, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν καλές προσφορές. Και δεύτερον, ανάλογα με τα οικονομικά που έχουμε, πάμε να κάνουμε τις αγορές μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ούτως ή άλλως μιλάμε για έναν θεσμό, το είπατε και στην αρχή και αξίζει να το σημειώσουμε για μία ακόμη φορά. Είναι μία εκπτωτική περίοδος. Δεν είναι Black Friday με τις εικόνες που βλέπουμε από την Αμερική κυρίως. Το είδαμε μόνο την πρώτη χρονιά εδώ που ήρθε κάπως πιο ανατρεπτικά έτσι και κάπως κίνησε παραπάνω το ενδιαφέρον. Γι' αυτό είχαμε τη διαφωνία μας όταν πρωτοεφαρμόστηκε Black Friday. Γιατί ξέραμε ότι τι θα κάνουν την πρώτη χρονιά, θα ρίξουν το τυρί και μετά θα είναι η φάκα. Δηλαδή θα φτιάξουν μία ακόμη εκπτωτική, μία ακόμη περίοδος εκπτώσεων που δεν το είχε η αγορά. Εν τω μεταξύ, αν δούμε πλέον τα τελευταία χρόνια, αν δείτε τα πολυκαταστήματα και τις προσφορές που έχουν στα προϊόντα, δεν έχουν καμία σχέση με την Αμερική. Δεν έχουν καμία σχέση με το ξεστοκάρισμα, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Και η Black Friday, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε από ηλεκτρονικά είδη. Δεν ήταν στην ένδυση και στην υπόδυση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι όσο προχωράνε τα χρόνια, οι προσφορές, οι πάρα πολύ καλές τιμές, ας πούμε, οι χαμηλές τιμές και οι μεγάλες προσφορές στα ηλεκτρονικά είδη δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι, και βλέπουμε μεγάλα πολυκαταστήματα να βάζουν 2-3 προϊόντα, ας πούμε, σε πολύ χαμηλή τιμή, σε μια έκπτωση, ξέρω εγώ, της τάξης του 70-80%, 2-3 προϊόντα, και μετά όλα τα υπόλοιπα τα έχουν με 30-35. Πράγμα που σημαίνει ότι βάζουν το δόλωμα για την εκπτωτική, για την Black Friday, και από εκεί και πέρα δεν ακολουθούν το κομμάτι της πραγματικότητας της Black Friday. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να κλείσουμε με μια εκτίμηση από εσάς. Θα έχουμε κίνηση, θα είναι πετυχημένη αυτή η Black Friday? Θα βγει ο κόσμος να αγοράσει, να το πω έτσι? Ο κόσμος σε αυτές τις εκδηλώσεις μας στηρίζει πάντα. Και εδώ οι ντόπιοι και οι Αρτινοί, αλλά και από γύρω περιοχές που έρχονται και μας επισκέπτονται. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα ανταποκριθούμε να τους προσφέρουμε αυτά που σας είπα, τη διασκέδαση, τις καλές τιμές, το ωραίο περιβάλλον, έτσι ώστε και αυτοί να ευχαριστηθούν τις αγορές τους και να ευχαριστηθούν αυτό το διήμερο. Και οι οικογένειες και τα παιδιά. Είναι έτσι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η προσπάθεια. Να πω λοιπόν ξανά ότι μιλάμε για την επόμενη Παρασκευή, όχι για αυτή που έρχεται. 29 Παρασκευή, του Νοεμβρίου. Νοεμβρίου και το Σάββατο το πρωί που θα είμαστε στις 30 Νοεμβρίου. Έτσι, και ουσιαστικά ανοίγει από εκεί και πέρα ένα άλλο κεφάλαιο και η εορταστική περίοδος. Θα έχουμε ενδεχομένως τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Μένετε βέβαια συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Να σας πω ότι η ώρα της Ήπειρου θα είναι ξανά μαζί σας την Τετάρτη το μεσημέρι. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ λόγω της 24ωρης
απεργίας των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ολόκληρης της χώρας. Εμείς απεργούμε μία μέρα νωρίτερα από όλους τους κλάδους, οπότε δεν θα δείτε ζωντανό πρόγραμμα αύριο. Θα είμαστε ξανά την Τετάρτη το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3 εδώ, να καταγράψουμε ουσιαστικά όλο το απεργιακό κλίμα από τη δική μας πόλη. Έχει δοθεί το ραντεβού για τις 10.30 το πρωί της Τετάρτης έξω από το εργατικό κέντρο. Θα τα πούμε λοιπόν την Τετάρτη. Να είστε καλά.